μισό γκάζι. Γεια σας Αλάνια, ο Μάρκος εδώ, σε motovlog, μετά από πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 2 μήνες, κάπου εκεί ένα. Έχω ξεσυνηθίσει τελείως το μηχανάκι, άμα άναβε και φλάς ο φίλος θα ήταν καλύτερα. Τι να πεις, έχει βαρέσει όλους η καραντίνα στο κεφάλι, εδώ θυμάμαι έχει λακκούβα. Με το που ξεκίνησα το βίντεο υπήρχε μια καντεμιά, έπεσε το κράνο σκάτω μαζί με την κάμερα. Ευτυχώς την κάμερα την έχω στη διάβροχη θήκη και έσπασε η βάση από την αδιάβροχη θήκη. Εντάξει, έβαλα μια άλλη, είχα καβάτζα. Πάντα να έχετε καβάτζα πράγματα μάγκες για να ξέρεις τα βάζεις και να μην μείνεις. Γιατί έχω μείνει πολλές φορές. Και είπα να βλογκάρω σήμερα, βασικά να μοτοβλογκάρω. Μιας και έχει πολύ ωραίο καιρό, έβαλα τα ρουχαλάκια μου, τα χοντρά. Εντάξει, η αλήθεια είναι στη σκιά ότι τσιμπάει φίλε, έχει κρύο, δεν είναι, κατάλαβες, δηλαδή μόλις πέσει ο ήλιος, έχει ζέστη γιατί έχει βγει ο ήλιος, αν θα φύγει ο ήλιος θα πουντιάσεις. Γιατί πήγαμε και μία βόλτα χθες, με κάτι φιλαράκια μια μακρινή και... το δαγκώσαμε λίγο, καλά εγώ είμαι προετοιμασμένος γιατί ήξερα ότι θα έχει κρύο. Και γενικά μάγκες, πω πω τις 20 εδώ. Το έχω επιθυμίσει πολύ τον Ταϊτονάκι. Ή αλλιώς Δανάη όπως λέει ένας φίλος μου. Και σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για ένα θέμα που με ρωτάτε πολύ. Γιατί επέλεξα τον Ταϊτόνα και όχι ένα άλλο μηχανάκι. Γιατί το επέλεξα όμως, όταν ήρθε η σειρά μου, άναψε πράσινο, όχι. Μπρο, βάλε κανένα κράνος ρε γαμώτο, βάλε κανένα κράνος. Άντε, δεν θες να βάλεις κράνος να μην χαλάσουν τα μαλλιά σου ρε. Δεν έχεις πουντιάσει από το κρύο ρε μπρο. Τι να πω, εντάξει ο καθένας, ό,τι θέλει κάνει δικιά την ζωή. Γιατί επέλεξα τον Ταϊτόνα. Λοιπόν, σε ηλικία 16 χρονών, 17, ναι, που ήρθε η σειρά μου να πάρω μηχανάκι, να σας πω ότι, πορτοκαλί, να σας πω ότι κοιτούσα, βγες να φιληθούμε, κοιτούσα μηχανάκια, ξέρεις, σε 50, GLX, τέτοια μηχανάκια. Βασικά άστρα δεν κοιτούσα καθόλου, ούτε σούπρα, αν και τα σούπρα μου άρεσαν. Και... κοιτούσα, ξέρεις, ρε, καγκουρίστηκα μηχανάκια, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, όλοι τα πουλούσαν, ρε φίλε, στο χιλιάρικο και πάνω. Και το θέμα ήταν, ρε φίλε, ότι δεν μπορούσες να βρεις. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να βρω ένα μηχανάκι σωστό. Δηλαδή, για να έβρισκα ένα μηχανάκι 500-600 ευρώ, έπρεπε να ήταν παρατημένο και να του ρίξω 1,5 χιλιάρικο. Έκατσα, τα έβαλα κάτω με τον πατέρα μου, τα συζητήσαμε. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, δεν συμφέρει να πάρεις, μου λέει, ένα μηχανάκι παλιό ή μεταχειρισμένο. Γιατί πρώτον δεν ξέρεις τι το έχει κάνει ο άλλος. Δεύτερον, επειδή σε ξέρω θα ρίξεις πάρα πολλά λεφτά για να το φτιάξεις από την αρχή. Δηλαδή, σε ξέρω, μου λέει, εντάξει, γιο με έχει, δεν με ξέρει. Και για μένα λέει καλύτερα είναι να πάρεις ένα καινούριο μηχανάκι. Το σκέφτηκα ρε παιδί μου, για να πάρω καινούριο μηχανάκι και λέω ωραία θα πάρω. Για τα Krypton X και αυτά δεν είχαν βγει τότε και δεν πρόκειται να έπαιρνα και Krypton X, δηλαδή 3 χιλιάρικα που είχε, 2-500 δεν θυμάμαι τώρα, δεν τα έδινα, δεν υπήρχε λόγος, γιατί ήμουν και 16 χρονών, Krypton X δεν μπορούσα να πάρω ρε φίλε, εγώ είχα δίπλωμα για 50, θα έπαιρνα Krypton X που θέλει δίπλωμα να φτάσει 21 χρονών, δεν παίζει. Κοίταξα από εδώ, κοίταξα από εκεί, όπως σας είπα μεταχειρισμένα δεν ήθελα να πάρω. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα, δεν ξέρω τι θα τα είχαν κάνει προηγούμενοι, αν θα τα είχαν διαλύσει τα μηχανάκια ή όχι. Και πήγα στη λύση του καινούριου, έτσι έχουμε φύγει τελείως από το μεχειρισμένα, δεν κοιτάμε καθόλου. Ήμουν 99% μάγκες για Daytona Sprinter. Μ' άρεσε και το στροφόμετρο και αυτά. Ένα μήνα πιο πριν πάρω το Daytonάκι μου
Σκάει στο σχολείο ένας τυπάς, φιλαράκι βασικά, εντάξει τυπά το λέω εγώ, ο οποίος είχε τον Daytona όπως το έχω εγώ, όχι ακριβώς έτσι όπως το βλέπετε. Αλάνια! Είχε ένα Daytonάκι ίδιο με το δικό μου, κάτω σπρογάλα, μαμά. Αυτός είχε πάρει το 110 ή το 125, καρμπιρατέρ, μιλάμε εποχή 2009-2010. Και κάτω, φίλε αλήθεια, τόδα και λέω φίλε, μόλις τόδα και άσπρο. Εκεί ήταν ο πρώτος έρωτας με το χρώμα, δηλαδή από εκεί ερωτεύτηκα το άσπρο χρώμα, μόλις είδα αυτό το μηχανάκι. Και λέω τελείωσε μάγκες, τελείωσε, θα πάρω λέω το λευκό. Και έτσι έγινε παιδιά, επειδή μου άρεσαν και τα σούπρα, γιατί το γλυκοκοιτούσα κάθε μέρα σε κάθε διάλειμμα, πήγαινα και το κοιτούσα, ξέρεις, γύρω γύρω. Το κοιτούσα από εδώ, από εκεί, ρωτούσα πράγματα για το μηχανάκι στο φίλο μου, ξέρω εγώ. Πάρε μου λέει, και το είχε πάρει αυτό για κάθε μέρα, ξέρω εγώ. Και αυτό το είχε ρε φίλε για να έρχεται στο σχολείο και να το έχει, ξέρεις, οικονομικό ρε φίλε. Αλλά το έλεγε η ψυχή του και αυτό, δηλαδή τραβούσε, δεν ήταν, ξέρεις, τάφος, να το πω έτσι. Μου είπε, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα και αυτά. Και επειδή, ξέρετε, εμένα, μ' αρέσουν τα σούπρα τα Honda, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτό το μηχανάκι είναι αντιγραφή του Honda Supra, είναι ολόιδιο. Δηλαδή όπως είναι το Honda Supra, έτσι είναι και αυτό. Δεν έχει κάποια διαφορά. Μόνο στο πλαστικό του μπροστά, όλα τα άλλα, όλα τα άλλα. Είναι ίδια. Σας το έχω πει πολλές φορές στα βίντεο, ό,τι ανταλλακτικό βγαίνει για Supra, μπαίνει και στο Daytona. Flash. Flash να μας φυλάς. Τώρα θα έχετε κόντρα ήλιο, δεν ξέρω κατά πόσο. Τα έβαλα από εδώ, πω, όταν κοιτιέμαι σε βιτρίνα, να σου γα! Αρρωσταίνω. Τα έβαλα από εδώ, τα έβαλα από εκεί, λέω τελείωσε, θα πάρω τον Daytonάκι, τον TV, 50, ένα χιλιάρικο, τίμιο, cash, μετρητά, γι' αυτό και αυτή η τιμή. Θα είμαι κομπλέ, λέω, πιστεύω. Εγώ όμως, γιατί το πήρα μάγκες, εγώ είχα ήδη στο μυαλό μου ότι το μηχανάκι αυτό θα φτιαχτεί μοτερικά, δηλαδή δεν πρόκειται να έμενε μαμά. Το πήρα, το κράτησα 5 μήνες, έκανε 5.251 χιλιόμετρα, σαν 50, και μετά ανοίχτηκε φέτα, αλλάχτηκαν όλα. Έγινε ένα προηγούμενο setup 53 και τώρα το δεύτερο setup είναι αυτό που είμαστε στο σήμερα. Εντάξει, το προηγούμενο setup κράτησε φίλε αρκετά χρόνια θα έλεγα. Οπότε εντάξει, δεν έχω παράπονο. Το μοτέρο όλο είναι πληρωμένο. Δεν έμεινε τίποτα μαμά. Ξέρεις, κινέζικο. Κινέζικο, Κορέα, δεν ξέρω τι είναι το Daytona ρε φίλε. Αλλά γενικά η Daytona, μάγκες να ξέρετε ότι κινέζικα δεν ξέρω εγώ τι είναι. Είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία. Όπως και τα μοτεράκια που έχει, τα Daytona, είναι πολύ καλύτερα από τα Lifan, ξέρω εγώ, γι' αυτό είναι και πιο ακριβά. Αλλά είναι ίδιες φιλοσοφίες, δηλαδή στην ουσία, ρε μπρο, όλοι αντέγραψαν τη Honda, κατάλαβες. Αντέγραψαν τη Honda, το σκελετό, όλα. Αυτό το μηχανάκι, σας λέω, είναι ίδιο Supra, απλά αλλάζει μπροστά το φανάρι. Δηλαδή το φανάρι μπροστά, η μούρη που έχω, δεν είναι ίδια με το Supra. Και για μένα, καλώς το έκαναν αυτό και δεν είναι ίδιο. Και θέλετε να σας πω, η μούρη από τον Daytona του TV με ποιο είναι ίδιο? Με το Modena στο Chris. Το Modena Chris με τον Daytona το δικό μου έχουν σχεδόν ίδια πλαστικά. Έχουν ίδιο φανάρι, ίδιο φλασάκια. Δηλαδή, εγώ τα φλασάκια όλα και αυτά και το φανάρι που πήρα είναι από Modena Chris. Πώς ακούγεται εδώ, πόσο γουστάρω τώρα. Εδώ πώς ακούγεται, κάτσε καλά τώρα. Όταν περνάω από αυτούς τους δρόμους εδώ, είναι λες και περνάνε 4 μηχανάκια μαζί. Έτσι ακούγεται. Και μου αρέσει αυτή η μούρη, ρε φίλε. Γιατί μου λέτε πάρα πολύ, Μάρκο, κάνε το Supra, κάνε το Supra. Δεν μου αρέσει η μούρη από το Supra. Το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο. Μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αν μου άρεσε, θα το έκανα. Πιστέψτε με. Θα μπορούσα να το είχα κάνει. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, την πρώτη μέρα που το πήρα, θα το έκανα μετατροπή. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, να λέω τι, ότι. Έχω Daytona Supra, κατάλαβες. Δεν ήθελα γιατί μου αρέσει περισσότερο η μούρη του Daytona. Και γι' αυτό το άφησα έτσι. Αλλά ναι, μ' άρεσε το μηχανάκι, η καβάλα που έχει και αυτά είναι όλα ρε φίλε, ίδια με το Supra. Μπράβο παίκτης και κράνος, respect στον Delivera. Πώς λέγονταν το μαγαζί δεν θυμάμαι, δεν το είδα βασικά, όχι δεν θυμάμαι, δεν το είδα. Γιατί φορούσε και κράνος και άναψε και φλάς. Παίζει να είναι ο πρώτος Deliveras που βλέπω που ανάβει flash όταν στρίβει. Εδώ καρδίτσα, εντάξει, δεν ξέρω για αλλού. Αλλά ναι, γενικά με τους Deliverades είναι λίγο. Respect, ρε φίλε, για τη δουλειά τους. Δεν λέω κάτι, αλλά παιδιά, μην τρώτε κόκκινα φανάρια και πετάγεστε από που να είναι. Δηλαδή, εντάξει, και εμείς τι φταίμε, ξέρω εγώ. Έχω δει πολλά σκηνικά και έχω πάει να τρακάρω πολλές φορές με Delivera. Και πιο πριν ο άλλος μου βγήκε, ξέρω εγώ, αντίθετα. Εντάξει, μην πάτε αντίθετα κι αυτά. Θα την πάτε την παραγγελία. Τι να πω, εντάξει, και εγώ δεν έχω κάνει αυτή τη δουλειά. Και δεν ξέρω 100% ρε φίλε, αλλά αν ήμουν Deliveras ούτε θα έπαινα ανάποδα ρε φίλε.
ούτε θα τρώγα κόκκινα φανάρια. Δηλαδή να πάω ένα λεπτό νωρίτερα τον καφέ, εντάξει. Δεν υπάρχει και κατανόηση όμως από τον κόσμο. Βιάζονται όλοι, ξέρω εγώ. Βιάζονται να πάνε στη δουλειά, να πιούν τον καφέ, να ξυπνήσουν, να κάνουν. Γενικά έχετε καταλάβει ότι τις εποχές που ζούμε και θα ζούμε και μέχρι να πεθάνουμε και γενιές, όλα θα γίνονται πιο γρήγορα. Όλα θα πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα. Θυμάμαι που έβλεπα κάποια βίντεο. Αυτό που έκανε ο Βέγκος, παιδιά, ήταν μια μεγάλη αλήθεια. Σε μια εποχή αργή, τότε για την Αθήνα, ο Βέγκος έτρεχε γρήγορα. Δηλαδή, δείτε ταινίες του Θανάση Βέγκου, που σε όλες τις ταινίες τρέχει, κάνει ράνι. Δηλαδή, είναι μέσα στο τρέξιμο. Καταλάβατε, δηλαδή, ο άνθρωπος έβλεπε ποιο είναι το μέλλον. Μα τι είσαι εσύ, βρε, πες μου να καταλάβω, τι είσαι εσύ. Τίμιος, κύριε, τίμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος. Ξέρεις από Βέσπα. Ξέρετε, μάγκες, εδώ είναι όλα βιλάκια, τα σπίτια. Βιλάκια, βίλες, βιλίτσες, όπως θέλετε πείτε το. Αν βλέπω λάσπη, πω, παθαίνω 10 εγκεφαλικά μαζί. Και αυτή η φάση με τον Daytona, ρε φίλε, μου άρεσε, το πήρα και πιστεύω ότι έκανα καλή κίνηση, ρε φίλε. Δεν το μετανιώνω. Τι βλέπω, Κωνσταντινίδης φορτώνει Σκάνια. Είμαστε και φορτηγατζίδες, ξέρετε, μας αρέσουν. Έχω ξεχάσει πως πάει. Αλήθεια. Και τα σκασίματα που κάνει, pop. Έρωτας. Γι' αυτό, μάγκες, προσοχή πολύ στους δρόμους. Φορέστε κράνος και τα λοιπά, γιατί κοιτάξτε τι σας περιμένει. Όλοι με τέτοιο θα πάμε, με λίμο. Εντάξει, εγώ θα τους πω να με βάλουν σε λευκή. Τρολάρω, βλέπετε, είμαι λίγο καμένος αυτά. Θα σας πω ένα σκηνικό. Μια μέρα ήμουν σε ένα βουλκανιζατέρ και άλλαζα λάστιχα στο αυτοκίνητο. Ήταν ένας με γραφείο τελετών και είχε φέρει τη λίμο εκεί να κάνει τράμπα κάτι ζάντες. Και βγάζουμε τις ζάντες και αυτά, το κοιτούσαμε πόμπολο, φίλε, το λέω ωραίο, ξέρεις. Το είχε πένα ο τύπος, εντάξει. Λέει βουλκανιζατέρας, πού να τα βάλω, ξέρω εγώ, ανοίγει αυτός. Πίσω το, εκεί που βάζουν το φέρετρο, ξέρω εγώ, και λέει: βάλτε εδώ πίσω, ρε παιδί μου. Τον σκουντάω εγώ και τον λέω: ξέρω εγώ, αυτόν που έχει την νεκροφόρα. Πω, ρε φίλε, λέω: τι χώρο έχει εδώ. Ολόκληρο άνθρωπο χωράει. Τον λέω: παιδιά, ήταν 10 άτομα εκεί στο βουλκανιζατέρ, πριν την καραντίνα αυτό, έτσι, όχι τώρα. Και έχουν πεθάνει στο γέλιο όλοι. Έχουν πεθάνει. Ready, set, go. Έλα μέσα. Έλα μέσα! Το Κωνσταντινίδη είναι. Έλα να δουλέψει, να γυρίσουν λίγο λάδια. Γουστάρω! Γουστάρω! Αυτά τα μονοκύλινδρα, τι ωραίο ήχο έχουν, ρε φίλε. Κοιτάξτε εδώ μηχανάκια για τα λακτικά. Πάρτε, κατασχεμένα όλα. Κατασχεμένα, τρακαρισμένα, οτιδήποτε. Στο δρόμο εδώ για τη γέφυρα, να δούμε εδώ τι λένε τα πράγματα. Ωραία, φίλε, έχω ματερία εδώ. Τι γίνεται, ρε φίλε, μπάζα εδώ. Αυτά παίζει να γίναν τώρα και με την πλημμύρα. Σκυλάκια, γεια σας. Αυτό το αντίβαρο κάτι πρέπει να το κάνω, ρε φίλε, όλο τρέμει. Έχει κραδασμό το μηχανάκι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Αλλά ρε φίλε, τι ωραία φάση, κάνεις και τα πόδια έτσι εδώ. Τα βάζεις εδώ στους μασιπιέδες, κάτω. Και είναι λες και οδηγάς βέσπα. Τώρα άμα είσαι ψηλός, εντάξει, θα βρουν τα πόδια κάτω. Εγώ επειδή είμαι κοντός, τα πλώνω έτσι κάτω όταν πάω βόλτα μακρινή. Είμαι λες και είμαι σε βέσπα, ξέρω εγώ, τα ξεκουράζω. Τι λέει εδώ, όλα καλά, όλα ανθυρά. Κοιτάω και την κάμερα όλη την ώρα να δω αν γράφει, γιατί...
Έλα πάνω! Έλα πάνω, γάμο. Κοιτάω την κάμερα όλη την ώρα να δω αν γράφει, γιατί έχω μείνει 2-3 φορές από μπαταρία και έχω σκαλώσει. Και μάγκες, ναι, καλά τα ταϊτονάκια, ειδικά τα καρμπιρατέρ. Είπα ότι αρέσει σε μένα, ρε φίλε, γιατί δεν με έχει βγάλει κάποιο πρόβλημα. Ναι, δεν με έχει βγάλει κάποιο πρόβλημα, αλλά το μοτέρ δεν είναι μαμά, ρε φίλε. Είναι όλα Japan, ξέρω εγώ, μέσα και πληρωμένα, κατάλαβες. Εντάξει, όχι κιόλα Japan, Αμερικάνικα και Κινέζικα, αλλά θέλω να σου πω. Αλλά ναι, δεν του πιέζω κιόλα στο μηχανάκι, δεν το σπάω, δεν το προσέχω, το αλλάζω λάδια, το συντηρώ. Γενικά, σας έχω πει, παιδιά, πάρα πολλές φορές. Όταν συντηρείς κάτι και το προσέχεις και το αγαπάς, το ίδιο θα κάνει και αυτό για σένα. Τώρα, άμα το σπάς όλη μέρα. Ρε φίλε, μετά, αν το σπάς όλη μέρα, δεν το κοιτάς λάδια, δεν σε νοιάζει, βάζεις βενζίνη και φεύγεις. Άμα χαλάσει μετά, μην πεις γιατί χάλασε, είναι μάπα τα μηχανάκια. Δεν είναι μάπα τα μηχανάκια. Sorry κιόλας που θα σου το πω, αλλά εσύ φταίς, ρε φίλε. Δεν φταίει το μηχανάκι. Το μηχανάκι, ρε φίλε, έκανε όσα μπορούσε να κάνει. Τώρα, να πάρουμε κάποιο αυτοκίνητο εδώ, τι έχει, πεζό. Εντάξει, άστο καθόλου. Δεν κοιτάμε καθόλου. Πλάκα κάνω έτσι. Φίλε, όλα θέλουν προσοχή. Πάνε μέτρο άριστο. Αυτό έλεγαν οι αρχαίοι, οι πρόγονοι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να σας περάσω αυτό που νιώθω. Δηλαδή, τώρα θέλω να πάρω το μηχανάκι και να φτάσω στη Λάρισα, ξέρω εγώ, και να γυρίσω. Δηλαδή, γουστάρω τέρμα. Δηλαδή, δεν μου έρχονται πολλά πράγματα να σας πω τώρα μου. Απολαμβάνω τη βόλτα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το νιώσετε αυτό. Όσοι καβαλάτε μηχανάκια και έχετε να τα πάρετε πάρα πολύ καιρό, είναι λες και το αγόρασα τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή, μη βγεις. Μη βγεις, θα φιληθούμε. Είναι άρρωστο. Πολύ πορτοκαλί σήμερα, μάγκες. Πολύ πορτοκαλί. Το μόνο κακό που έχει αυτό το μηχανάκι είναι ότι τρίζουν τα πλαστικά του και από τη μάνα του, όπως και τα Honda Supra το ίδιο. Αυτό μόνο. Και όσοι με ρωτάτε τι κάνω για να μην τρίζουν τα πλαστικά, παιδιά, ή βάζεις σιλικόνη εδώ ανάμεσα στα πλαστικά ή βάζεις ταινία διπλής όψιος. Δηλαδή, κολλάς το σημείο που τρίζει, ταινία διπλής όψιος και βάζεις και το πλαστικό μετά από πάνω και μειώνεται το τρίξιμο. Αυτό. Κοντράρονται άλλοι, ρε. Παναγία μου, θα σκοτωθούμε. Εν τω μεταξύ, ο άλλος πίσω μου θα μέτρω και το πόδι τώρα. Δεν ξέρω αν το είδατε το σκηνικό. Ήρθε και κόλλησε το αυτοκίνητο δίπλα εδώ σε μένα. Άμα σας λέω εγώ ότι έχετε φάει ψέκασμα από την καραντίνα, να οι παρενέργειες της καραντίνας, δεν τις βλέπετε. Ο καθένας κάνει ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ωπ, το κοροϊλάκι από το φιλαράκι μου. Καθίστε μάγκες τώρα, γιατί αν βρήκα παρέα θα στείλω Β6 τώρα. Τι λέει εδώ ο μάστρας. Αλφα Ρωμαίο, τι φτιάχνει. Πρέπει να βρω τα φιλαράκια τώρα, να κάτσω να αράξω. Πού είναι τώρα αυτή, πού είναι. Φεύγετε! Τι λέει. Καλά εσύ. Καλά, εδώ πέρα ταλαιπωριόμαστε. Τίποτα, κάνω ένα βίντεο. Α. Κοίτα τα μάξι και λέω θα κάνω εντό βόλτα. Αλάνια, κορολάρα. Πάτα, 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 πάτα. Πάτα να δουν τα παιδιά. Μπλοκέ! Ρε τι χαβά έχουμε! Ρε τι χαβά έχουμε! Έλλειψη, μπλοκέ, μάγκες! Ρε το τρελό! Βλέπω το μηχανάκι όμως τώρα που συστάθηκε. Έχει όρεξη, έχει όρεξη! Δεν κρατιέται, δεν κρατιέται! Πω 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 πω! Sound κάτσε καλά εδώ μέσα να πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, βγες εσύ εδώ από το στόπ να μας πάρεις μαζί σου. Να μας πάνε εδώ για τον Άγιο Σεραφείμ. Ποιος είναι εδώ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Κάποιος Άγιος είναι, βοήθειά μας. Αλλαγή μπαταρίας, μάγκες. Δεν ξέρω πόση ώρα γράφω. Και άδειασε η μπαταρία, ρε μπρο.
αυτά γουστάρουμε το μηχανάκι. Πα, περνάς από το πλάι. Ούτε κίνηση, ούτε τίποτα. Γενικά όταν έχω το μηχανάκι, είναι η χαρά μου όλη. Ούτε κίνηση έχει, τους περνάς όλους. Μπαίνεις πρώτος στα φανάρια. Με το αυτοκίνητο, ρε φίλε, είσαι ο μίζερος. Δηλαδή, είσαι ο πέμπτος στη σειρά, πρέπει να περιμένεις να φύγουν όλοι και μετά να περάσεις. Ενώ με το μηχανάκι, πα, περνάς, ή με τη μηχανή, ή με το σκούτερ, με οτιδήποτε, και με το ποδήλατο ακόμα. Τους περνάς όλους και είσαι, ξέρω εγώ, ο μάγκας, πώς να σου το πω. Μπαίνεις πρώτος στη σειρά. Έγινε θαύμα, άναψε το φανάρι. Αυτό θέλει 10 χρόνια εδώ για να ανάψει. Έρχεσαι 10 χρονών και φεύγεις 20. Έτσι, έλα τα μωρά, τα πέταξαν όλα έξω. Νεολαία. Ωραία φίλε, σαν τα φίδια. Σαν τα φίδια είμαι τώρα, δηλαδή κυνηγάω τον ήλιο να πάρω όσο μπορώ περισσότερη ζέστη και λίγο βιταμίνη, έτσι. Ρε φίλε, είδες άμα βγαίνει ο ήλιος. Γενικά εγώ είμαι άνθρωπος, αν έχει συννεφιά, ξέρω εγώ, ή βρέχει, παθαίνω κατάθλιψη. Δεν μου αρέσει καθόλου, ξέρω εγώ, ούτε ο χειμώνας, ούτε το χιόνι. Εντάξει, μου αρέσει το χιόνι, αλλά δεν τρελαίνομαι. Ξέρεις, άλλο να χιονίσει, ξέρεις, μια-δυο μέρες, αλλά. Είναι. Δεν μου αρέσει, ρε φίλε. Μ' αρέσει το καλοκαίρι, θέλω ζέστη. Μπράβο, ρε μάγκες, έτσι εδώ, βγείτε έξω εδώ, λέει, αθληθείτε, ρε. Δεν πάει άλλο μέσα. Έχουν καταστρέψει τον κόσμο. Πω, δείτε αυτό που βλέπω εγώ στο τένις. Έλα, όχι μέσα. Να μπω εγώ μέσα. Κορίτσια, κορίτσια. Τι κάνεις? Αυτό που περνάς, ξέρεις, ρε, και μόλις σου μαρσάρεις λίγο, κοιτάνε πούστα, ξέρω εγώ, ρε. Δεν κοιτάμε, αλλά δεν μας αρέσουν τα μηχανάκια, ξέρω εγώ, κι αυτά, αλλά ναι, κοιτάμε φουλ, ξέρω εγώ, άμα δούμε κάνα κάγκουρα. Εντάξει, ο ορισμός κάγκουρας είναι πώς το βλέπει καθένας. Για μένα ο κάγκουρας δεν είναι αυτό που κάνω τώρα εγώ. Ο κάγκουρας είναι που παίρνει το μηχανάκι και περνάει μπροστά από τις καφετέρειες, ξέρω εγώ, σούζα, παντιλίκι, ή βλέπει κόσμο, ξέρω εγώ, στο δρόμο και ξεκινάει και κάνει κόφτες. Για μένα αυτός είναι ο κάγκουρας. Τώρα, Αλάνη, αυτό ήταν το βίντεο. Θα πάω κι εγώ να περπατήσω τώρα. Άιντε! Ταϊτώνα! Φίλε. Άναψε φλάς τώρα αυτός που θέλει να πάει. Άναψε φλάς να το περάσω. Σου λέει είναι τρελός αυτός. Μισό γκάζι, μισό γκάζι. Αυτά, Αλάνια, να είστε όλοι καλά. Like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι. Follow κοινωνικά δίκτυα, έτσι να τρελαθούμε, γιατί ανεβάζω ό,τι πιο καμένο, ξέρω εγώ, υπάρχει εκεί και τη βλέπουμε αλλιώς. Αυτά από εμένα, να είστε όλοι καλά. Προσοχή με όλο αυτό εδώ που μας συμβαίνει. Εντάξει, βλέπετε εδώ όλοι με μασκούλες και τα λοιπά. Μακάρι να έχουμε αισιόδοξο τέλος από όλο αυτό. Αν και εγώ έχω άλλη γνώμη, αλλά εντάξει, δεν θέλω να σας το χαλάσω. Κρατήστε το πρώτο που είπα. Μακάρι να τελειώσει όλο αυτό. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε. Φιλάκια, αγάπες. Μόνο Ταϊτώνα. Μόνο Mark T.